Πακέτο από εδώ, πακέτο από εκεί. Τι έχουμε, πακετάκια, χριστουγεννιάτικα. Και αφού ανοίξαμε το πρώτο πακέτο της Φωτεινούλας, ένα άλλο βιντεάκι, πες και δες το αν δεν το έχεις δει, τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το πακέτο της δουλειάς. Μου στείλανε χριστουγεννιάτικο πακέτο με διάφορα πράγματα. Το περίμενα, η αλήθεια είναι, γιατί μας το έχει πει η υπεύθυνή μας ότι θα μας στείλουν κάποια πραγματάκια για τα Χριστούγεννα. Μας κακομαθαίνετε, κύριε πρέσβη. Και είπα να το κάνουμε unboxing, ε? Δεν θέλετε? Έτσι χριστουγεννιάτικα που είμαστε τώρα, λίγες μέρες μείνανε για τα Χριστούγεννα. Σας το είχα υποσχεθεί και είπα να σας το δείξω. Πάμε να κάνουμε εγγραφούλες, like, share και όλα τα καλά. Ό,τι θέλετε βέβαια, έτσι, να μην σας πιέζω κιόλας. Δωρεάν είναι βέβαια. Και μπορείτε να με βρείτε, εννοείται, και στο Instagram. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για όσους δεν είχαν δει το προηγούμενο βιντεάκι, κακός, πλάκα κάνω. Λοιπόν, είχα πει ότι θα πήγαινα να πάρω το πακέτο και όντως πήγα. Σήμερα γυρίζω 2 βίντεο για να έχουμε. Δεν σταματάει το μηχάνημα. Λέω χτες στο Μάκη, θα κάτσουμε αύριο γιατί είμαστε στο σπίτι. Και τι μου έρχεται να κάνω σαν φαγητό? Έτσι απλό, παστίτσιο. Δεν κάθεται αυτός ο άνθρωπος εδώ. Σπάνια θα κάτσω και θα κάτσω πάρα πολύ λίγο, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Θέλω συνέχεια να είμαι σε κίνηση. Πήγα λοιπόν και πήρα το πακέτο, το έχω εδώ. Και θέλω να το ανοίξουμε μαζί, να κάνουμε unboxing. Να δούμε τι καλούδια μας έχει στείλει το Lidl, ο καινούριος εργοδότης. Παίρνω το ψαλιδάκι μου και θα πάω. Εννοείται φάγαμε, παιδιά, παστίτσιο. Εδώ είναι, περιμένει τα παιδιά το υπόλοιπο. 2,5 ώρα, σε 10 λεπτά ελπίζω να έχω τελειώσει το βιντεάκι, να κάτσω να ξεκουραστώ και λίγο πριν πάω για να πάρω τα παιδιά. Και ξεκουραστώ εννοώ και σωματικά, αλλά και, ξέρεις, στη ψυχή μου, ρε παιδί μου, πώς σου πω. Γιατί όταν είσαι με τα παιδιά είσαι συνέχεια σε μια εγρήγορση. Τουλάχιστον εγώ έτσι θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι ενεργή μαμά. Κάτσε να ανάψω και το δεντράκι εδώ, να έχουμε ωραία ατμόσφαιρα. Να στήσω κάμερα και να δούμε τι καλούδια, ρε παιδί μου, μας έστειλε το Lidl. Γιατί εσείς μέσα από αυτό είναι και σαν ένα haul. Μπορείτε να δείτε και κάποιες ιδέες για το τι μπορείτε να αγοράσετε από το Lidl. Θα κατεβάσω λίγο και το παντζούρι για να μην μας ενοχλεί. Έχουμε ήλιο, παιδιά, ξαφνικά. Περίμενα, χιόνι ήλιο έχουμε. Λοιπόν, κλείνω παντζουράκι, έρχομαι να τα πούμε. And we are ready! Νομίζω το ψαλίδι δεν μου χρειάζεται καν. Πρέπει να είναι ήδη ανοιχτό από μόνο του, δεν ξέρω γιατί. Το έκανα λίγο έτσι και κάτι μου φάνηκε ότι... Α, μόνο ένα τέτοιο έχει εδώ στη μέση. Έχει απ' έξω τις εταιρείες Lidl, Kaufland, Schwarz Production. Έχει διάφορες εταιρείες, γράφει Merry Christmas. Να δω, τα έχει στα ελληνικά, γιατί έχει όλες τις... Πολλές, τέλος πάντων. Ναι, το λέει, καλά Χριστούγεννα. Ήταν συστημένο, χτες που ήταν να έρθει δεν ήμασταν εδώ. Και το πήγαν πίσω στο ταχυδρομείο. Επαγγελματίες όμως, έτσι, θέλουν να πάνε στα χέρια σας, να πάει στα χέρια σας. Και γενικά από ό,τι άκουσα και μου στείλατε, και όταν είπα ότι θα δουλέψω στα Lidl, όσοι δουλέψατε και δουλεύετε στην Ελλάδα, μου είχατε πει και κάποια σχόλια ωραία, ότι είναι καλός εργοδότης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη επιχείρηση. Γενικά ό,τι μας προσφέρει καλό είναι, παιδιά. Εφόσον και εμείς προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, είναι ωραίο να δεχόμαστε και τα δώρα μας, έτσι. Δεν το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις, να μην το θεωρούμε δεδομένο για τη Γερμανία και το παίρνουμε σαν παράδειγμα. Αλλά οι μεγάλες εταιρείες, επειδή έχω τύχει και σε ξενοδοχείο και τώρα σε αυτό το τομέα, τα βλέπω ότι είναι έτσι τα πράγματα και με τα δώρα τους και με τα... Είναι χουβαρτάδες, ρε παιδί μου, πώς σου πω. Λοιπόν, ανοίγω. Εσείς δεν τα βλέπετε, θα σας τα δείχνω σε λίγο. Έχει και καρτούλα. Έχει τα καλά Χριστούγεννα σε διάφορες γλώσσες, επειδή, εντάξει, είμαστε international γενικότερα.
Γράφει εδώ τις ευχές, είναι ο διευθυντής, τέλος πάντων, ο πρόεδρος της εταιρείας. Εδώ έχει ένα μπολ, παιδιά. Τι να έχει αυτό το μπολ μέσα, και γράφει και Lidl εδώ. Δεν έχω ιδέα, για να δούμε. Τι είναι αυτό το μπολ, παιδιά. Για να δούμε. Μπολ σκέτο έτσι, μόνο του, χωρίς τίποτα μέσα. Έτσι, μόνο του μπολ, παιδιά. Μπαίνει και στο πλυντήριο πιάτων. Βέβαια αυτό κάποιο ρόλο παίζει, παιδιά, που έχει, είναι έτσι εδώ. Για να δούμε. Νιούτζεν, α, έχει τα τέτοια. Για να τρώμε στη δουλειά, μωρέ, είναι. Για να παίρνουμε στη δουλειά φαγητό. Ωραίο το μπολάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα το κοιτάξω κιόλας αναλυτικά, το χαρτάκι του, γιατί έχει και χαρτάκια μέσα και αυτά. Έχουμε σοκολατίτσες. Η μία είναι με αμύγδαλο, ολόκληρο αμύγδαλο. Είναι η εταιρεία Fairtrade, που την έχουμε σε φρούτα, λαχανικά, γενικά. Την έχουμε σε πολλά πράγματα και είναι από κακάο Fairtrade. Δεν την έχω δοκιμάσει. Γενικά δεν έχω δοκιμάσει σοκολάτες παλιότερα. Της Γάλακτος δοκίμασα από το Lidl. Παίρναμε δηλαδή με το Μάκι αρκετά συχνά. Και έχουμε και με διάφορα. Τι είναι αυτά τώρα εδώ? Είναι φουντούκια. Με φουντούκια μου αρέσουν πάρα πολύ οι σοκολάτες. Είναι, σκεφτείτε ότι είναι, κοιτάξτε το. Έχει 5-6 θέσεις και είναι τεράστιο κουτί. Απλά έπρεπε να το κάνω, να ξέρεις, να έχει θεσούλες. Είναι γενικά χριστουγεννιάτικα ό,τι έχουν βάλει μέσα. Εδώ είναι από την εταιρεία Alesto. Αυτά έχουν διάφορα μέσα. Ένα pot pourri, είναι και ωραίο για την παραμονή πρωτοχρονιάς αυτό. Να το βγάλεις στους καλεσμένους ή και στους όπως είσαι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις καλεσμένους. Να το βάλεις ένα ωραίο γυάλινο μπολάκι. Και έχει μέσα κάσιους, καρύδια, σταφίδες, πώς τα λένε τα άλλα, φουντούκια, αμύγδαλα, πολλά έχει μέσα. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, είναι, φαίνεται καλής ποιότητας, παιδιά. Και γενικότερα, θα σας δείξω τώρα, έχουν αυτήν εδώ την εταιρεία, βέβαια αυτό εδώ εγώ το λάδι δεν ξέρω πού θα το χρησιμοποιήσω, θα το δοκιμάσω και θα δω. Ή μπορώ να το κάνω δώρο. Αυτό είναι ένα λάδι κολοκύθας. Είναι η εταιρεία Deluxe, που εγώ, επειδή είχαμε πάρα πολύ καιρό να πηγαίνουμε έτσι στο Lidl, πηγαίναμε πιο παλιά και μετά αλλάξαμε σούπερ μάρκετ, πηγαίναμε αλλού. Δεν μας άρεσε η ποιότητα από τα προϊόντα που είχαν, βασικά τα λαχανικά και τα φρούτα, ήταν αρκετές φορές κακή η ποιότητα, στο δικό μας το Lidl, τέλος πάντων, που ήταν στη δικιά μας την περιοχή. Εγώ δεν δουλεύω σε αυτό. Και έτσι αποφασίσαμε να αλλάξουμε. Αυτή την εταιρεία, την Deluxe, δεν την είχα δει καθόλου. Και πρόσφατα πήρα από τη δουλειά όταν έφευγα, αγόρασα δηλαδή. Εδώ παρένθεση, δεν έχουμε ποσοστό στην εταιρεία. Όταν ψωνίζουμε, ψωνίζουμε κανονικά όπως όλοι. Είχα πάρει προφιτερόλ από αυτή την εταιρεία. Είχα πάρει... Και κάτι άλλο είχα πάρει πάλι από αυτή την εταιρεία. Είναι πάρα πολύ, φαίνεται πολύ έτσι γκράντε, πολύ ποιοτική αυτή η εταιρεία. Δεν ξέρω τώρα αν είναι, πάντως γενικά τα έχουμε σαν ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή τα έχουμε σε σημεία που είναι έτσι λίγο πιο ακριβά, είναι λίγο πιο αυτά, πιο καλά. Τουλάχιστον έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Αν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Διορθώστε με. Εδώ λοιπόν λέει ότι είναι Kürbis Kern Öl, είναι από κολοκύθα, από τα σπόρια από την κολοκύθα το λάδι. Δεν έχω ιδέα πώς τη γεύση έχει. Εδώ οι Γερμανοί αγαπούν την κολοκύθα. Γενικά η Ευρώπη έχει έτσι, τουλάχιστον στα μέρη που είμαστε εμείς. Βλέπω εδώ έχει διάφορα... Θα το δούμε, παιδιά, τώρα. Δεν ξέρω. Θα το δοκιμάσουμε. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε, εκτός και αν το δωρήσω, όπως σας είπα. Έχουμε εδώ Bio Laugen, λέει, snack. Είναι αυτά τα... Αυτά που έχουμε εδώ, τα κουλουράκια που έχουν το αλάτι επάνω. Τα έχουν σε... Είναι bio, βιολογικό. Και είναι σαν... Σαν snack, ρε παιδί. Πώς είναι τα popcorn. Δεν είναι popcorn, είναι... Σαστικάκια, αλλά σε τέτοια μικρούλια και βιολογικά.
Τώρα το τι βιολογικό μπορεί να έχει ένα σνακ τέτοιο, δεν ξέρω. Είπαμε, θα τα δοκιμάσουμε και θα δούμε. Και θα σας πω ότι είναι vegan από ό,τι λέει εδώ. Μια χαρά μου φαίνεται εμένα, τα παιδιά λογικά θα τους αρέσουν γιατί τους αρέσουν αυτά τα στικάκια. Και έχω και κάτι ακόμα γυάλινο, το οποίο ελπίζω να είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Ω, τι υπέροχο! Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ είναι ένα κρεμόδες βαλσάμικο ξύδι, ατσέτο, όπως λέγεται, μπαλσάμικο. Είναι πάλι από την εταιρεία Deluxe. Και μια συνάδελφος που δεν δούλευε τις προάλλες, ήρθε και πήρε γύρω στα 8-10 τέτοια μπουκαλάκια. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα πόσο έκανε ακριβώς, αλλά μου είπε εκείνη τη στιγμή και ρώτησε και μια κυρία, τι είναι λέει αυτά που πήρατε και αυτά, ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και τώρα παιδιά μες στις γιορτές, να φτιάξεις και μια σαλάτα έτσι με ρόδι. Δεν ταιριάζει πάρα πολύ το ρόδι με τον μπαλσάμικο. Να τη φτιάξει έτσι γεμάτη και πλούσια. Θα είναι ωραίο το τραπέζι. Εν τω μεταξύ, έχετε σκεφτεί καθόλου το μενού των Χριστουγέννων και της παραμονής πρωτοχρονιάς? Εμείς θα σας πω την αλήθεια, πάνω κάτω κάθε χρόνο φτιάχνουμε έτσι λίγο τη γανιά. Τα Χριστούγεννα δεν θα είμαστε εδώ έτσι κι αλλιώς. Πρώτο Θεός θα ταξιδέψουμε, θα φύγουμε κάποιες μέρες. Αλλά την παραμονή πρωτοχρονιάς που θα είμαστε στο σπίτι, λέμε να μαγειρέψουμε λιγάκι. Δεν ξέρω ακόμα. Μπορεί να φτιάξω και κοτόπουλο στο φούρνο έτσι, αλλά να το κάνω λίγο γκράντε, να του δώσω λίγο πινελιές, να το κάνω λίγο με λίγο πορτοκάλι, να το κάνω γεμιστό. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τώρα γαλοπούλα, δεν ξέρω. Θέλει και αυτή το χρόνο της. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί στο τέλος να καταλήξω να κάνω και κανένα ρολό, ξέρω εγώ. Τη γανιά τη ζητάνε τα παιδιά συνέχεια, ειδικά η Αριάδνη τη θέλει πάρα πολύ, οπότε θα φτιάξουμε μάλλον τη γανιά. Περιμένουμε και κόσμο, οπότε θα δω τι θα φτιάξω, δεν έχω σκεφτεί ακόμα και αυτές τις μέρες εγώ είχα ήδη αποφασίσει. Τώρα και με τη δουλειά και αυτά δεν έχω σκεφτεί. Δεν θέλω να αγχώνομαι για τέτοια πράγματα πια, θέλω να γίνεται με ευχάριστο τρόπο, δεν είναι εδώ και τόσο τίποτα να πρέπει να αγχωθείς, για καλό είναι. Οπότε σίγουρα κάποια στιγμή, μετά από καμιά εβδομάδα, θα φτιάξουμε τη λίστα μας, γιατί εμείς πηγαίνουμε νωρίτερα για ψώνια, για να μην πάμε πάνω στον πανικό. Έχουμε ψωνίσει έτσι και κάποια πραγματάκια, θέλουμε και κάποια άλλα, σιγά σιγά τώρα με ρέγουλα θα δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το στήσουμε. Παιδιά, καλή διάθεση να υπάρχει. Και θα βρεθεί. Την άλλη φορά είχαν φέρει και φίλοι μας γιουβετσάκι, είχε φτιάξει η φίλη μου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο και ήταν και ωραίο το τέριασμα που κάναμε μεταξύ μας. Εγώ έφτιαξα τα δικά μου, αυτή έφερε το δικό της. Και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Αν σκεφτώ τον εαυτό μου παλιά, ρε παιδιά, έφτιαχνα. Και πάντα, ξέρεις, σκεφτόμουν την ευχαρίστηση των άλλων. Και ενώ μεν εγώ, ξέρεις, μαγειρεύω και με χαρά και με ευχαρίστηση. Πάντα όταν κοιτούσα να σκεφτώ να ικανοποιήσω τους άλλους, γινόταν αγχωτικά και δεν μπορούσα να το ευχαριστηθώ. Τώρα κοιτάω πρώτα την οικογένειά μου πώς θα το χαρούμε και θα το ευχαριστηθούμε, με σεβασμό εννοείται και στους άλλους, αλλά πρώτα απ' όλα σκεφτόμαστε τη δικιά μας την οικογένεια. Ευχαριστώ λοιπόν το Lidl, θα ευχαριστήσω και την υπεύθυνη μόλις την δω από κοντά. Ό,τι σου δώσει κάποιος καλό είναι. Εκτιμάω τα πάντα, οπότε παίρνω τα λάδια μου, τα ξύδια μου, τις σοκολάτες μου, τους ξηρούς καρπούς μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ γιατί είστε εδώ και σας ευχαριστώ που μου γράφετε τόσα σχόλια από κάτω και παίρνω τόση χαρά, ελπίζω και εγώ με τη δικιά μου την καρδούλα και τη δικιά μου τη διάθεση να είμαι εδώ συνέχεια, να μην σας αφήσω καθόλου, να σας το δίνω αυτό και να μην μου παραπονιέστε. Και αν παραπονιέστε να καταλαβαίνετε έτσι από την άλλη μεριά και εμένα τη δικιά μου τη θέση. Προσπαθώ να έχω ισορροπία σε πολλά πράγματα μαζί. Νομίζω κάπου τα καταφέρνω. Κάποιες φορές το χάνω λίγο, αλλά τις περισσότερες φορές τα καταφέρνω. Και αυτό θέλω να έχω. Μια καλή ισορροπία στη ζωή μου.
Όποτε το πετυχαίνω είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, όποτε δεν το πετυχαίνω πάλι νιώθω ότι έχω κάνει την προσπάθειά μου. Μόνο αυτό να ξέρετε, ότι δεν τα παρατάω ποτέ. Να το θυμάστε αυτό και εσείς το ίδιο να κάνετε στη ζωή σας, ό,τι και να συμβαίνει, να το παλεύετε και να είστε εκεί για τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα και μετά για αυτούς που σας αγαπάνε και σας δίνουν την ενέργειά τους στον εαυτό τους, όλο τους το είναι. Καλή συνέχεια να έχουμε με τα βιντεάκια αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο θα έρθει στο επόμενο. Θα έρθει πακέτο πάλι, θα έρθει... Δεν ξέρω τι θα έρθει, πραγματικά. Δηλαδή με έχουν εκπλήξει ο κόσμος εδώ πέρα τώρα. Κάτι περιμένω εν τω μεταξύ και κάτι γούρια κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάτσει σίγουρα η συνεργασία. Θα το δούμε αυτό. Μήπως κάνουμε και κάποιο δωράκι, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να σας κάνω δωράκια. Και μέχρι το επόμενο βίντεο ή live, να είστε όλοι μα όλοι καλά! Μουά!